έμπλεξε με καθυστερήσεις η πολεμική αεροπορία μας. F-35 και Rafale δεν μπορούν να καλύψουν εγχώρια και διεθνή ζήτηση. Εκτεταμένες δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δύο από τα πιο παραγωγικά μαχητικά αεροσκάφη στον δυτικό κόσμο λοιπόν, το αμερικανικό μαχητικό F-35 Lightning II Stealth και το γαλλικό Rafale, αντιμετωπίζουν εκτεταμένες δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ικανότητά τους να εκπληρώνουν γρήγορα τόσο τις εγχώριες όσο και τις διεθνείς παραγγελίες. Παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός παραγωγής του F-35 είναι μικρότερος από αυτόν οποιασδήποτε άλλης δυτικής κατηγορίας μαχητικών, το πρόγραμμα προβλέπεται να υπολείπεται του στόχου του για το 2021 κατά περισσότερες από 50 μονάδες. Ο φετινός στόχος των 156 μαχητικών είναι σημαντικά χαμηλότερος από τις αρχικές φιλοδοξίες παραγωγής. Αυτό το έλλειμμα προκαλεί κλειδονισμό στην πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ. Αρχικά, το σχέδιο ήταν να παραλαμβάνει 110 F-35A ετησίως. Ωστόσο, η πολεμική αεροπορία είναι απίθανο να επιτύχει ακόμη και τον δραστικά περιορισμένο στόχο των 48 μαχητικών φέτος. Έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα βίντεό μας ότι η μείωση της παραγωγής F-35 αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό σε επιπλοκές με αναβαθμίσεις λογισμικού για το αεροσκάφος. Ως ένα από τα λίγα δυτικά μαχητικά που εξασφάλισαν σημαντικές παραγγελίες στο πρόσφατο παρελθόν τώρα, το γαλλικό Rafale αντιμετωπίζει μια ολοένα και πιο δύσκολη κατάσταση. Μια κλιμακούμενη κρίση στην αλυσίδα εφοδιασμού αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο στην διαδικασία παραγωγής του, περιπλέκοντας την εκπλήρωση των παραγγελιών. Η Dassault Aviation εξέφρασε ανησυχία στα μέσα Ιουλίου, δηλώνοντας ότι αυτές οι δυσκολίες επηρέαζαν την ανάπτυξη και την παραγωγή των αεροσκαφών της και υπάρχει επιτακτική ανάγκη να επιταχυνθεί η παραγωγή και να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της. Επί του παρόντος, η Dassault Aviation διεκπεριώνει 160 παραγγελίες για το μαχητικό Rafale. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των παραγγελιών προορίζεται για εξαγωγή, με τις μισές από αυτές να προορίζονται για παράδοση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ως μέρος μιας μνημειώδους συμφωνίας 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2021. Επίσης, και με την Ελλάδα, το πρόγραμμα προχωρά χωρίς καθυστερήσεις. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.